Ναι. Μην ζήνεσαι. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το καθιστικό. Τι είναι αυτό. Παιδιά, δεν είναι αυτά τα ωραία τα παλιά τα σπίτια με τις φωτογραφίες και τις κορνίζες και ο Μίτσος στα σιδηδάκια. Να διορθώσω λίγο γιατί δεν το είπα σωστά. Δεν το έχουν ανεβάσει άνθρωποι, έτσι. Είναι αποκλειστικό. Αλήθεια. Ναι, παιδιά, υπάρχει inside joke. Τι ωραία η γιαγιά. Υπάρχει inside joke με κάτι με έναν αραβόνα και μονόπετρο. Τι εννοείς. Δεν ξέρω. Ότι δεν το καταλάβατε. Είναι μια ιστορία που μάλλον καταλαβαίνετε στην παρέα τους. Κάτι παίζει. Αλήθεια. Γιατί ρώτησε και η γιαγιά, για ποια νύφη μιλάμε, ας πούμε. Να σας πω, μήπως έχει σχέση με το ίσο το τέρι μου που κάποτε υπήρξαν τέρι η Βίκη και ο Αλέξης, ο Γεωργούλης. Και σου λέει, πήγες να με ζητήσεις από τη μαμά μου. Με τη φοβερή ατάκα έχω ξεκινήσει δίαιτα, έχω φάει ένα φρούτο από το πρωί. Τι, ένα καρπούζι. Καρπούζι. Λοιπόν, πάμε σε μία πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Ωραία, κυρία Τούλα. Κυρία Τούλα, πολλά φιλιά. Φιλιά. Φιλιά στην κυρία Τούλα. Ποια γυναίκα. Ποια. Λοιπόν, είναι μια γυναίκα που ταιριάζει έτσι λίγο και με τις προηγούμενες κυρίες που είδαμε. Την Ελένη Ανουσάκη. Η Ελένη Ανουσάκη που ήταν πάντα από τις ομορφότερες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου. Πολύ θηλυκή, με ένα πληθωρικό υπέροχο σώμα που υπερασπίστηκε και υπερασπίζεται τις καμπύλες και μπράβο της. Και η οποία σε μια εξομολόγηση, γιατί εγώ έχω πολύ καιρό να την ακούσω, στη Μαρία Κοκολάκη. Μπράβο Μαρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ωραία συνάντηση. Μιλάει για τηλεόραση, μιλάει για πολιτική, μιλάει για τις γυναίκες και στέλνει και ένα μήνυμα στον Ανδρέα Μικρούτσικο. Άντε. Δηλαδή το ομορφιά. Αχ, κούκλα. Μια κούκλα, παιδιά, μια από τις ωραιότερες Ελληνίδες. Από τις ωραιότερες Ελληνίδες. Μίλησες και για το σώμα, αλλά και το πρόσωπο τώρα αυτό το μάτι. Γιατί τα χείλια της. Το λαγόχυλο επάνω, αυτό το. Και υπέροχο. Είχε πολύ ωραίο στυλ πάντα. Ναι, δικό της στυλ και θα δείτε ότι κάτι γίνεται με το στυλ της. Δηλαδή, στην ακόμα Ιταλία. Και τα μαλλιά της και τον τρόπο της. Δηλαδή, δες τώρα. Σε αυτή την εικόνα, το ρούχο που φοράει, τα μαλλιά της έτσι όπως είναι. Στο φεστιβάλ κινηματογράφου είναι. Ναι. Υπέροχη. Εγώ θυμάμαι την κυρία Ντορεμή. Τότε. Κι εγώ. Μου λέει η Λεάνα ότι της απαγόρευσαν την είσοδο λόγω του φορέματος. Του ρούχου του φορέματος. Ναι, βαθύ δεκολτέ. Πολύ ανοιχτό το δεκολτέ. Αλλά είναι. Δεν έχει μια κλασικό. Δηλαδή είναι μια κλασική εικόνα. Ναι, είναι. Δεν εμένα, είναι το προκλητικό. Εμένα έτσι μακριά που τη βλέπω, που δεν βλέπω και τόσο καλά και που βλέπω αυτή τη μορφή, μου θυμίζει ακόμα και την περισσότερη παρεντό στις Κάνες. Έτσι όπως τη βλέπω λίγο. Από μακριά. Κάνει λίγο κάτι από. Ξέρεις, από Σοφία Λόρεν. Αυτό κάτι έχει τους αστυνομικούς δίπλα της. Ναι. Δεν είναι για την προστατεύσουν. Φοβερό, ναι. Στην αρχή να νόμιζε τύπου Πολυκράτη. Και πήγαινε σκηνικό. Μάλλον όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνέντευξη. Κάνει την περίοδο η κυρία Νουσάκη. Καταρχήν η κυρία Νουσάκη είναι πάντα μαθήτρια. Γυμνάζεται. Γιατί πρέπει να γυμνάζομαι. Είναι φωτογράφος του Instagram και δεν φωτογραφίζει τον εαυτό του, ούτε βγάζει selfie και ιδέες. Εγώ φωτογραφίζω την τραγική πόλη, τη θλίψη της Αθήνας. Υπήρξε η πρώτη δημοτική σύμβουλος της Αθήνας, που και τις τρεις φορές είχα έρθει πρώτη σε ψήφους με μεγάλη διαφορά. Πρέπει να σεβαστούμε την Αθήνα. Δεν μπορεί να χτίζεται ξενοδοχείο να μου καλύψει εμένα την Ακρόπολη. Η Ακρόπολη ήταν το ορόσημο της ζωής μου. Η μαμά μου υπήρξε μεγάλη ηθοποιός και έπαιζε στο Ηρώδειο Αττικού το θέατρο. Και εγώ έβλεπα την Ακρόπολη. Και της έκανα γεια σου. Γιατί ήθελα τα μνημεία να έχουν ψυχή. Θα μου πείτε, εγώ δεν μένω στην Αθήνα πια. Κάποια εποχή έφυγα από την Αθήνα. Αποφασίσαμε με τον άντρα μου να μείνουμε εδώ σε ένα πραγματικά κήπο που δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει έξω. Είναι τόσο οι κάτοικοι σοβαροί και αγαπάνε τον κήπο. Πρέπει οι άνθρωποι, οι κυρίες που μας βλέπουν. Να σεβαστούν την πόλη. Και στις γειτονιές, κυρίες μου. Έξω, παρακαλώ, καθαρίζετε λίγο. Δεν είναι ανάγκη να περάσει μόνο ο Δήμος. Μην πετάτε πράγματα στον δρόμο. Κατεβαίνω στη γειτονιά μου, στη γειτονιά που πήγαινα στα Πετράλωνα, ας πούμε, και έχει γίνει. Έχει αλλάξει. Και τσακώνομαι με τους μαγαζάτορες. Μπορώ να τσακώνομαι όλη την μέρα. Μα όλο ξενόγλωσσες επιγραφές. Η γλώσσα μας πού είναι. Εγώ μεγάλωσα κοντά στους μεγάλους καλλιτέχνες. Η μαμά μου ήταν πολύ μεγάλη ηθοποιός, πολύ όμορφη γυναίκα. Είχα τέσσερις θείες πολύ όμορφες, οι οποίοι η μία ήταν ράφτρα στη Σανέλ, η άλλη είχε μουσεία, η άλλη ήταν μεγάλο μανεκέν στη Γαλλία και ήταν η αισθητική το πρώτο θέμα μας. Εδώ δεν είχαμε λεφτά και δεν μου παίρναν κακά περιοδικά. Παίρναν το Journal de Femme τότε και το Cinemon. Και εγώ δεν έχω καθόλου θυμώσει που έχω μεγαλώσει. Δεν βάφομαι συχνά. Το μπορώ να πηγαίνω στη γυμναστική βαμμένη, να μπαίνω στη σάουνα βαμμένη, να κολυμπάω βαμμένη, θα με πετάξω απ' έξω. Αφήσουμε την προσωπικότητα της κάθε γυναίκας και του κάθε άντρα. Να αναπτυχθεί. Δεν μπορούν να είναι όλες ίδιες, επειδή όλες μπορούν να βάζουν τα φρύδια και όλες με τη μύτη και όλες με τα ζυγωματικά και τα χείλια. Εγώ ξεκίνησα να φροντίζω τον εαυτό μου τα 13. Μου πήρε η μαμά μου κρέμα το καλόν, μου πήρε για τα πόδια βαζελίνη και για γλυκερίνη για τα χέρια. Και κοιμόμουν με κάλτσες και με γάντια. Και έκανα γυμναστική μία ώρα την μέρα.
Έκανα μάσκες μόνη μου. Η γυναίκα πρέπει να βελτιώνεται. Δεν είμαι εναντίον του να βοηθήσει. Αλλά τι έχετε δει, πώς έχουν γίνει όλες οι νέες κοπέλες έτσι εγχειρισμένες. Ίδιες. Ειλικρινά με έχει πιάσει θλίψη. Γιατί? Καταρχήν τις κρέμες, να ξεχάσουμε τα ακριβά προϊόντα. Υπάρχουν στο μπακάλι οι καλύτερες κρέμες. Μ' αρέσει όμως που είστε και μέσα στα πράγματα, γιατί έχετε και Instagram. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα. Εγώ είμαι η καλύτερη μπλοκίστρια της Ιταλίας. Στη Βουλή μας έδωσαν να μάθουμε ίντερνετ. Μετά λοιπόν, έκανα το πρώτο blog. Σε ένα που είχα 400.000 κλικ, με κάλεσε το Ινστιτούτο και μου έδωσε συγχαρητήρια. Γιατί, ναι, αμόρε τη Ρώμα. Τηλεόραση παρακολουθείτε? Όχι, δεν βλέπω τηλεόραση γιατί είναι ισοπεδωτική. Δεν μπορώ αυτά τα παιχνίδια ανταγωνισμού. Τα θεωρώ γελία. Είχα μια εκπομπή στην ΕΡΤ που λεγόταν ραδιοφωνική Τα πιο τρελά μου όνειρα. Και εδώ θα κάνω έκκληση σε έναν άνθρωπο που ερχόταν συχνά στην εκπομπή μου και που έχει εξαφανιστεί. Είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Εγώ έχω παίξει κακό ρόλο στο Μικρούτσικο, γιατί κάναμε 2-3 εκπομπές και ήρθε η αστυνομία, μας έπιασε, έκανε τεράστια νούμερα και ακολούθησε αυτή τα λίγο reality και τον κούρασε. Και τον καλό μέσα από τη Φέη. Και Φέη, μου σε παρακαλώ, βρες μου τον Ανδρέα. Είναι χρήσιμος, πρέπει να βγει μπροστά. Δεν έχει μελαγχολία. Βαριέται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν θέλω να μελαγχολήσουν οι τηλεθεάτριες που θα έχουν ενδεχομένως να μαγειρεύουν και να τους πω ότι το καλύτερο πράγμα για το στομάχι τους είναι να τα κάνουν νερόβραστα. Έχω βραβευθεί στη Γαλλία για τα νερόβραστα που κάνω. Λοιπόν. Όχι. Όχι. Όχι, θα έρθει. Και δεν θα είναι που μετά το ξεχνάω, γιατί εγώ μετά ξεχνιέμαι. Όχι, δεν καταλάβατε. Κάνουμε κόνσεπτ εκπομπής και την εκπομπή θα την κάνουμε μαζί. Μπράβο, είναι τέλειο αυτό. Όχι, θέλω να τη βγάλουμε τώρα στο τηλέφωνο. Επειδή θα ξεχαστεί, ποια άλλη κυρία ήταν? Είχαμε θα πει, το θυμηθώ μετά στο διάλειμμα, για άλλο σταυρό. Η κυρία ξεχνά πάρα πολύ. Ξεχνά. Την Βίλμα Τσακίρη.